όλο και περισσότερο γίνεται κατανοητό ότι οι πρόνοιες και απαιτήσει της Φεργιότητας 2 δεν έχουν τεθεί για υποπτικούς και μόνο σκοπούς, αλλά παράλληλα καταδεικνύουν ένα τρόπο διοίκηση που θέτει σε πρώτο πλάνο τους κινδύνους και φυσικά την προστασία των ασφαλισμένων από αυτούς. Επίσης παρατηρείται μία μετεξέλιξη των ασφαλιστικών προϊόντων που διατίθενται στην Ελλάδα. Ο χρονικός ορίζοντας των καλύψεων μειώνεται και από ισόβιε γίνονται πλέον ετήσιε, ενώ οι χρηματοοικονομικέ εγγύσει αντανακλούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι εκάστοτε επικρατούσε οικονομικέ συνθήκε. Αυτέ οι πρακτικέ λειτουργούν θετικά τόσο για την ασφαλιστική επιχείρηση, καθώ απαιτούν λιγότερα κεφάλαια, ενισχύοντα έτσι τη φερεγγιότητά τη, όσο και για του ασφαλισμένου καθώς οι μειωμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις μεταφράζονται σε χαμελότερα ασφάλιστρα. Βεβαίω, χρειάζεται σύνεση ώστε να μην οδηγηθούμε στο να αποποιηθούν οι ασφαλιστικέ εταιρείε την παροχή επαρκού διαχρονική προστασία ή στην αποστέρηση των ασφαλισμένων από τα κέρδη των επενδύσεων των δικών του αποταμιεύσεων. Περαιτέρω, στι ασφαλίσει ζωή σχεδιάζονται και διατίθενται όλο και περισσότερο ασφαλιστικά προϊόντα συνδεδεμένα με τι επενδύσει. Η στρατηγική αυτή είναι εύλογη σε περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που βιώνουμε σήμερα. Αφενός, ενισχύει τη χρηματοοικονομική ισορροπία της ασφαλιστικής επιχείρησης, αφετέρου ικανοποιεί την επιδίωξη των ασφαλισμένων για υψηλότερη απόδοση σε αποταμιεύσεις τους, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι ένα μεγαλύτερο μέρος του κινδύνου. Καθώ όμω αυτό συνεπάγεται την έκθεση των πελατών σε κινδύνου που σχετίζονται με τι επιχειρηματικέ πρακτικέ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η ποιότητα τη πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι πελάτες αποκτά εξέχουσα σημασία και συγκαταλέγεται μεταξύ των ενεργειών που επιβάλλεται να ενισχύσει η ασφαλιστική επιχείρηση για να περιορίσει την πιθανότητα προβληματικών πωλήσεων και των συνεπειών τους. Εδώ θα ήθελα να σταθώ και να επισημάνω ορισμένα κέρια σημεία που σχετίζονται με την προστασία των καταναλωτών πελατών. Η νέα νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, η γνωστή μας IDD, Insurance Distribution Directive, θέτοντα στο επίκεντρο την προστασία του ασφαλισμένου, ρυθμίζει αρκετά θέματα. Οι ασφαλιστικέ επιχειρήσει οφείλουν να επιλέγουν με πολύ προσοχή την εμπορική του πολιτική σε ό,τι αφορά τη διανομή των προϊόντων του. Οι καταναλωτέ θα πρέπει να υποφελούνται των ασφαλιστικών συμβουλών που έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν. Και οι ασφαλιστικέ επιχειρήσει θα πρέπει να διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα των παρεχωμένων ασφαλιστικών συμβουλών. Η έγκυρη ενημέρωση και η παροχή ασφαλιστική συμβουλή για την επιλογή του κατάλληλου ασφαλιστικού προϊόντο από ενημερωμένου συνεργάτε αποτελεί τη βάση για την ικανοποίηση των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών. Βάση στην οποία εδράζεται η εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη προπόθεση για την ανάπτυξη του κλάδου. Επιπλέον, το έντυπο βασικών πληροφοριών, το Key Information Document, KID το οποίο έχει εισαχθεί εδώ και χρόνο με τον κανονισμό για τα λεγόμενα PRIPS, δηλαδή τα προϊόντα τα συνδεδεμένα με επένδυση, είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Από αυτό οι επενδυτές μπορούν να αντλούν πληροφορίες για τις βασικές παραμέτρους της κοπούμενης επένδυσής τους και να συγκρίνουν τις διαθέσιμες εναλλακτικές επενδύσεις. Σημαντικό λοιπόν είναι το έντυπο βασικών πληροφοριών να μην καταστεί μια γραφειοκρατική υποχρέωση και να δίνεται έγκαιρα στους πελάτες από τους ασφαλιστικούς διανομής κατά το στάδιο που οι επενδυτές σχηματοποιούν την απόφασή τους για το είδος της επένδυσης που θα επιλέξουν. Η διαφάνεια στη σχέση με τους καταναλωτές θα ενισχυθεί περαιτέρω με την προωθούμενη νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προβλέπει τη δημοσιοποίηση των πολιτικών για την αντιμετώπιση των κινδύνων διατηρησιμότητα δηλαδή τα sustainability risks, ώστε να γνωρίζω ο καταναλωτή ασφαλιστικών προϊόντων τον βαθμό που είναι ο ίδιο εκτεθειμένο σε παρόμοιου κινδύνου. Ολοκληρώνοντα την ανασκόπηση των εξελίξεων στην αγορά, θα ήθελα να αναφερθώ στο ρόλο τη ιδιωτική ασφάλιση στο σύστημα συντάξεων και κατ' επέκταση στην αναπτυξιακή προσπάθεια τη χώρα. Ταυτόχρονα, να διευκρινίσω ότι η ιδιωτική ασφάλιση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κοινωνική ασφάλιση. Μπορεί όμω και πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Και αυτό διότι διεθνώ τα συστήματα κοινωνική ασφάλισης υπόκεινται σε μακροοικονομικέ και δημογραφικέ πιέσει. Αφενό, οι δημοσιονομικέ πιέσει περιορίζουν την οικονομική δυνατότητα του κράτου να εξασφαλίζει ένα επαρκέ επίπεδο συντάξεων. Αφετέρου, η γύρανση του πληθυσμού μειώνει τη δυνατότητα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού να χρηματοδοτεί τι συντάξει του αυξανόμενου αριθμού συνταξιούχων. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτεία έχει στη διάθεσή τη μία σειρά λύσεων. Μερικέ, όπω η παράταση του εργασιακού βίου, έχουν ήδη εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Η αποδοτικότερη όμω μέθοδο, ω προ τον αναπτυξιακό τη χαρακτήρα, γι' αυτό και συνειθέστερη διεθνώ, δεν έχουμε εμεί ανακαλύψει τον τροχό, τον έχουν βρει άλλοι. Εμεί απλώ χρειάζεται να τον εφαρμόσουμε και στην Ελλάδα, είναι η συμπλήρωση των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων που συσσωρεύονται στο πλαίσιο ενός δημόσιου συστήματος του πρώτου πυλώνα με ένα σύστημα επαγγελματικής ασφάλισης του δεύτερου πυλώνα και με προσωπικά συνταξιδοτικά προϊόντα του τρίτου πυλώνα. Για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σύστημα είναι αναγκαίο να συνενέσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να κατανοήσουν τους ρόλους τους. Το μεν κράτο δεν μπορεί πλέον να επιμένει να διατηρεί το μονοπόλιο των συνταξιδοτικών παραχών. Οι δε πρέπει να αντιληφθούν ότι η υποχρέωσή του να παρέχουν ασφάλεια στου εργαζόμενου υπερβαίνει το χρόνο τη απασχόλησή του και υφίσταται και μετά τη συνταξιδότησή του. Αλλά και κάθε πολίτη πρέπει να κατανοεί ότι η οικονομική του ασφάλεια μετά τη δεξιοδότηση εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τι δικέ του προσωπικέ αποταμιεύσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Η επικείμενη ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Επαγγελματικά Ταμεία, το IORP 2, προσφέρει μια πρώτη στάξεω εξυγχρονιστική ευκαιρία για να διασφαλιστεί ότι τα επαγγελματικά ταμεία λειτουργούν σωστά και θα εκπληρώνουν το σκοπό τους ως θεματοφύλακες των υποσχέσεων του εργοδότη προς τους εργαζόμενους παρά ως ταμεία απλώς εναλλακτικά της κοινωνικής ασφάλισης. Η νέα νομοθεσία θα πρέπει να συμβαδίζει με την οικονομική πραγματικότητα ώστε η δημιουργία ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης να αναδύεται ως μία μη επαχθής οικονομικά επιλογή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Κατά συνέπεια, η εισαγωγή τη δέουσα ευελιξία στη δημιουργία επαγγελματικών ταμείων είναι εκ των όν ουκάνευ για την επιτυχία του θεσμού. Για παράδειγμα, ο νέο νόμο θα μπορούσε να επιτρέψει σε εργοδότε του ίδιου ή ακόμα και διαφορετικού κλάδου δραστηριότητα, καθένα εκ των οποίων προσφέρει το δικό του συνταξιδοτικό πρόγραμμα στου υπαλλήλου του, να συνεισφέρουν σε ένα κοινό ασφαλιστικό κεφάλαιο, το οποίο θα διαχειρίζεται πιθανόν μαζί με άλλα συνταξιδοτικά κεφάλαια, ένα τέτοιο ταμείο Συνταξιδωτικών παροχών, ούτω ώστε να υπάρχουν μεγάλε οικονομίε κλίμακα. Ομοίω, θεωρώ απαραίτητη τη θωράκιση του συστήματο μέσω του προσδιορισμού διαδικασιών για την ομαλή μεταφορά ή εκαθάριση ή διακανονισμό των παροχών, σε περίπτωση που το Επαγγελματικό Ταμείο, η χρηματοδοτούσα επιχείρηση ή ο φορέα διαχείριση περιέλθουν σε κατάσταση αφαιρεγκιότητα. Με αυτέ τι προποθέσει, το σύστημα επαγγελματική ασφάλιση θα μπορεί να εκπληρώνει το σκοπό του. Και μόνο τότε από την πλευρά του ο κλάδο τη ιδιωτική ασφάλισης θα μπορούσε, κατόπιν ειδική αδειοδότηση, να αναλάβει έναν αυξημένο ρόλο ω φορέα διαχείριση επαγγελματικών ταμείων. Εξάλλου, ο ασφαλιστικό κλάδο έχει να συνεισφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία του σε θέματα όπω η ανάληψη ασφαλιστικών κινδύνων, η ίσπραξη των εισφορών, η καταβολή παροχών, ο σχεδιασμό και η υλοποίηση επενδύσεων με τρόπο που λαμβάνεται υπόψη η δομή των υποχρεώσεων και παρέχοντα αναλογιστικέ και λογιστικέ υπηρεσίε. Με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να δημιουργεί προσθέμενη αξία για τα μέλη και τους του δικαιούχου του συστήματο. Ο τρίτο πυλώνα Ενό συστήματο ασφάλισης μετά τη ταξιοδότηση, αφορά τα προσωπικά συνταξιδωτικά προϊόντα. Εδώ δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη εθνική πρωτοβουλία ή ενσωμάτωση κάποια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Άκουσα όμω με προσοχή αυτά που είπε ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία για αλλαγή του συστήματο κινήτρων και επικροτώ. Ο κανονισμό που μόλι πριν λίγε μέρε υιοθετήθηκε είναι άμεσα εφαρμοστείο στην Ελλάδα όπω και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση τον κανονισμό αυτό, οι ασφαλιστικέ επιχειρήσει θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναλάβουν ένα νέο ρόλο στο σύστημα ασφάλισης τη Ελλάδο, μέσω τη σχεδίαση και διάθεση των λεγόμενων Πανευρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιδοτικών Προϊόντων, των PPP. Για να χαρακτηριστική ένα PPP ω συνταξιδοτικό προϊόν, θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί ώστε να πληρεί κοινέ ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ ποιότητα. Το προϊόν αυτό θα παρέχει ειδικέ διευκολύνσεις για τον αποταμιευτή, παραδείγματο χάρη διακρατική ισχύω και φορητότητα ή αλλαγή παρόχου, αλλά και κοινού ευρωπαϊκού όρου και προποθέσει, όπω η διαφάνεια, καθώ και κοινού ευρωπαϊκού διαφανεια καθως και κοινου εποπτεία οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν την εμπειρία τους σε συνταξιδοτικά προγράμματα και να συμβάλλουν προς του καταναλωτή στην επικράτηση του θεσμού και την συνεπακόλουθη αύξηση αποταμίευσης στην Ελλάδα. Η αναγκαία έγκριση τράπεζα Τράπεζας Ελλάδος για την εγγραφή ενός συνταξιδοτικού προγράμματος ως PEPP θα αποτελέσει εχέγγυο της υψηλής ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και θα πιέσει την ασφαλιστική αγορά προς περαιτέρω ενίσχυση των δομών της και της ποιότητας των υπηρεσιών της. Η παραγωγή και διάθεση των προϊόντων αυτών, όχι μόνο από ασφαλιστικέ επιχειρήσεις αλλά και από όλες εταιρείε του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, θα ενισχύσει περαιτέρω τον ανταγωνισμό ισόφελους του καταναλωτή. Όμω, οι ασφαλιστικέ επιχειρήσει δεν σχετίζονται μόνο με συντάξει, προσωπικέ ή επαγγελματικέ. Μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερο ρόλο και στο σύστημα υγεία και στην κάλυψη ζημιών από φυσικέ καταστροφέ και φυσικά κατέγραψα το 08, το 5 και το 9, που είπατε κύριε Πρόεδρε. Λόγω του χαμηλού ποσοστού ασφαλιστική δίδυση που ανέκαθεν χαρακτήριζε την Ελλάδα, το κόστο υγεία βαρύνει όλο ένα και περισσότερο του πολίτε. Το δε κόστο των ζημιών από φυσικέ καταστροφέ βαρύνει καταρχά του ίδιου του πληγέντε, ενώ η δυνατότητα και η έκταση αποζημίωσή του εξαρτάται από πολιτικέ αποφάσει, Κυρίω όμω από τι δυνατότητε του κρατικού προπολογισμού. Χωρί αμφιβολία, το κράτο πρέπει να μεριμνά για την προστασία των πολιτών. Αλλά η πατερναλιστική στήριξη προ αυτού που έχουν ανάγκη πρέπει να παρέχεται με τρόπο που να προστατεύει και του λοιπού φορολογούμενου. Σήμερα, η ανάγκη σχεδιασμού και ανάπτυξη ενό ολοκληρωμένου συστήματο αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων είναι αδύρυτη. Οι ασφαλιστικέ επιχειρήσει θα πρέπει να έχουν ρόλο και να αποτελούν μέρο του ευρύτερου σχεδιασμού. Ένα άλλο τομέα που η ασφαλιστική βιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο είναι η περιβαλλοντική κίνδυνη. Αυτό μπορεί να το πετύχει λειτουργώντα είτε ω μηχανισμό απορρόφηση ζημιών μέσω τη διάθεση κατάλληλων ασφαλιστικών προγραμμάτων, είτε και ω μηχανισμό επιβράδυση τη κλιματική αλλαγή μέσω τη κατάλληλη επιλογή των επενδύσεων προ δραστηριότητε που στηρίζουν του τιθέμενου κλιματικού στόχου. Καθώ Όμω, η μοντελοποίηση καταστροφικών γεγονότων που συνδέονται με περιβαλλοντικού κινδύνου απομακρύνεται από τα συνήθη αναλογιστικά πρότυπα, δημιουργείται και η ανάγκη εξειδικευμένη γνώση για την κατανόηση και τη διαχείρισή του. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι η Τράπεζα τη Ελλάδο είναι από τι λίγε τράπεζε και έχουμε φτιάξει έναν όμιλο κεντρικών τραπεζών, 19 τελευταία. Και ασχολείται συστηματικά με την κλιματική αλλαγή με στόχο την ενδυνάμωση τη προσαρμοστική ικανότητα τη χώρα, στηρίζοντα τι δράσει τη λεγόμενη Επιτροπή Μελέτη των Επιπτώσεων Κλιματική Αλλαγή, που λειτουργεί από το 2009 υπό την αιγίδα τη Τράπεζα. Εγίδα και συντονισμό, θα έλεγα. Σε αυτό το πλαίσιο. Η Διεύθυνση Εποπτεία Ιδιωτική Ασφάλεια Τράπεζα τη Ελλάδο θα συμβάλλει στην παρακολούθηση και αξιολόγηση τη εφαρμογή τη πολιτική προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε σχέση με τον ασφαλιστικό τομέα και στη συνεργασία πάντα με την ασφαλιστική αγορά. Τέλο, θα ήθελα να τονίσω ότι όλα τα παραπάνω ζητήματα, οι συντάξει, η υγεία και οι φυσικέ καταστροφέ, τα οποία απασχολούν του υπεύθυνου χάραξη πολιτική, μπορούν να αντιμετωπιστούν με βέλτιστο τρόπο από τις συνέργειες μέσω συμπράξεων μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Εδώ μπαίνω στον πειρασμό να πω ότι όταν το ανέφερα αυτό πριν από αρκετό χρόνο, δημιουργήθηκε ένας επικοινωνιακός σεισμός. Χαίρομαι όμως που τώρα πλέον αποτελεί βασικό πυλώνα πολιτικής. Τρεις πυλώνες και συνέργειες δημόσιο- ιδιωτικού τομέα, διότι... Το πρόβλημα δεν είναι να βελτιστοποιήσουμε μόνο του πόρου του δημόσιου τομέα, διότι και οι πόροι του ιδιωτικού τομέα αποτελούν και αυτοί εθνικούς πόρου. Εξυπακούεται βεβαίω ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει του βραχυπρόθεσμου στόχου μια κυβερνητική θητεία και να εντάσσεται στο πλαίσιο μια μακρόπνοη εθνική πολιτική. Επίση, είναι απαραίτητο η όρια αυτή τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να είναι σαφεί σε όλου του συμμετέχοντε και διαφανεί για τα μέλη και του δικαιούχου του κάθε συστήματο. Φυσικά, για τα συστήματα αυτά απαιτείται η καθεώρηση υψηλών προτύπων λειτουργία, τα οποία θα πρέπει να πληρούν οι ασφαλιστικέ επιχειρήσει, προκειμένου να συμμετάσχουν και αυτέ. Κατάλληλε διαδικασίε αδειοδότηση, αυξημένε κεφαλαϊκέ απαιτήσει, εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διαχείριση κινδύνων συνιστούν αποτελεσματικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της πρόσβασης στην αγορά, τα οποία βεβαίως πρέπει να προσαρμοστούν ανάλογα με τους συγκεκριμένους ρόλους που θα αναλάβει η ιδιωτική ασφάλιση. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και στον εξίσου σημαντικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στον τομέα αυτό η ασφαλιστική βιομηχανία. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις βασίζονται στα τεχνολογικά επιτεύγματα για την παροχή στου πελάτε του καλύτερων και πιο ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, οι χρήστε των νέων τεχνολογιών έχουν ανάγκη από νέα ασφαλιστικά προϊόντα που προσφέρουν μεγαλύτερη εξασφάλιση έναντι των κινδύνων που ελοχεύουν στην τεχνολογική καινοτομία. Καθώ η ασφαλιστική βιομηχανία έχει πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, σε big data. Μπορεί να αξιοποιήσει τι δυνατότητε τη τεχνική νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση για να εκτιμήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια του κινδύνου, να καταπολεμήσει αποτελεσματικότερα την ασφαλιστική απάτη και να βελτιστοποιήσει τη τιμολόγηση των, των, των ασφαλιστικών προϊόντων. Στο πλαίσιο προώθηση και υποστήριξη τη καινοτομία, η Τράπεζα τη Ελλάδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση δημιουργία ενό σημείου επαφή ένα Innovation Hub για νεοφυεί και υφιστάμενε επιχειρήσει από το οποίο θα παρέχονται πληροφορίε για θέματα τεχνολογική καινοτομία, δηλαδή σε FinTech και InsureTech, καθώ και μη δεσμευτικέ οδηγίε για τη συμμόρφωση καινοτόμων χρηματοπιστωτικών ασφαλιστικών προϊόντων, υπηρεσιών ή επιχειρηματικών μοντέλων με τι υπάρχουσε κανονιστικέ απαιτήσει και για τι εκάστοτε ρυθμιστικέ και υποπτικέ προσδοκίε. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα και εύχομαι καλή επιτυχία.